τη σημερινή συγκέντρωση σαν συνέχεια των δεκάδων κινητοποιήσεων που έχουμε οργανώσει οι φορείς και τα σωματεία της περιοχής μας. Ενώνουμε τη φωνή μας με τις κινητοποιήσεις που γίνονται σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της υγείας από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Η κατάσταση στις γειτονιές μας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Καθημερινά μετράμε θύματα που έχουν τη σφραγίδα της κυβέρνησης. Χρόνο είχαν, αφού τόσο καιρό, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και ενώ ο λαός μας έδειξε τεράστια υπευθυνότητα, εκείνοι δεν πήραν ούτε ένα μέτρο για να θωρακίσουν το σύστημα υγείας. Το αποτέλεσμα μπροστά στα μάτια μας. Το Λιμωδόν, ένα νοσοκομείο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες μας, πόσο μάλλον σε συνθήκες πανδημίας, το άφησαν να ρημάξει. Αφού πρώτα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το απαξίωσε και το έκλεισε, ήρθε τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το ανοίξει χωρίς το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς τις απαραίτητες υποδομές. Και το άνοιξαν όχι ως νοσοκομείο, αλλά ως COVID κλινική με ελάχιστα κρεβάτια και ως εμβολιαστικό κέντρο. Σε τι αλήθεια μας εξυπηρετεί αυτό? Το μόνο που καταφέρνουν είναι να πιέζουν ακόμα περισσότερο τα γύρω νοσοκομεία, όπως το Θριάσιο, το Αττικό και της Νίκαιας, και το αποτέλεσμα είναι εμείς και οι οικογένειές μας να μην μπορούμε να εξυπηρετηθούμε πουθενά. Τι θα γίνουν οι άρρωστοι με άλλες ασθένειες όταν όλα τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε νοσοκομεία μίας νόσου? Η κυβέρνηση έχει την απάντηση και γι' αυτό. Θα πάνε στους μεγαλοκλινικάρχες, στους καρχαρίες του ιδιωτικού τομέα που τους πλήρωσαν αδρά αντί να δεχθούν έστω και τώρα να επιτάξουν τον ιδιωτικό τομέα χωρίς αμοιβή. Η επίθεσή τους όμως δεν σταματάει εδώ. Όλοι μας ξέρουμε την επίθεση που δεχόμαστε, τη νέα κρίση που καλούμαστε να ξαναπληρώσουμε για τα κέρδη τους. Μανάδες προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με την τηλεργασία και τις απαιτήσεις του εργοδότη, ενώ παράλληλα δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους, γιατί αρνούνται να ανοίξουν τα σχολεία με τα μέτρα προστασίας που χρειάζονται. Εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή με επιδόματα ψίχουλα που δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Φοιτητές που εδώ και ένα χρόνο βρίσκονται μακριά από τις σπουδές τους, μαθητές που έχουν βαρεθεί να κάνουν μάθημα μπροστά από ένα υπολογιστή και μετά, κυρία, δεν σας ακούω, δεν σας βλέπω, να είναι καθημερινό φαινόμενο. Επιλέγουν κλείνοντας τον κόσμο στα σπίτια του να περάσουν άθλια νομοσχέδια για να μην κουνηθεί φύλο. Αντί να ακούσουν τα δίκαια αιτήματά μας, τα δίκαια αιτήματα των γιατρών και νοσηλευτών, μας πνίγουν με χημικά, μας χτυπάνε στις γειτονιές μας. Δεν μας τρομάζουν όμως οι απειλές και η καταστολή τους. Θα βρισκόμαστε καθημερινά στο δρόμο για να πετύσουμε τα αυτονόητα. Θα παλέψουμε δυναμώνοντας τα σωματεία και τους συλλόγους μας για την υγεία και τα δικαιώματά μας. Τους δηλώνουμε καθαρά. Φτάνει πια με την κοροϊδία. Διεκδικούμε ουσιαστική ενίσχυση των δομών υγείας στην περιοχή μας που θα ανακουφίσουν την ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία και θα συμβάλλουν καθοριστικά στον επιδημιολογικό σχεδιασμό με πλήρη κρατική χρηματοδότηση. Να επαναλειτουργήσει επιτέλους το Λιμωδόν ως νοσοκομείο με σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, χειρουργία, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό με όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Να συσταθεί ΕΚΑΒ στην περιοχή με 24ωρη λειτουργία, με υποδομή για επίγοντα περιστατικά, εξοπλισμένο με γιατρούς, νοσηλευτές, σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Αποφασιστική ενίσχυση με το απαραίτητο προσωπικό του νοσοκομείου Αττικό,
που καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες πληθυσμού της περιοχής μας.